Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε εδώ για να κάνουμε μαζί τις Πανσέλινους του Αυγούστου. Πολύ καλά ακούσατε τις Πανσέλινους, γιατί έχει δύο. Προσπαθώ να θυμηθώ ένα στίχο του Λόρκα. Νύχτα με τέσσερα φεγγάρια και ένα μονάχα ήλιο. Κάπου στη μύτη μιας βελόνας είναι η αγάπη μου που στρίφω γυρνά. Αν τον θυμάμαι καλά το στίχο του Λόρκα. Ναι, είναι ένας μήνας με δύο Πανσέλινους, είναι σχετικά σπάνιο. Η πρώτη, όχι σχετικά, είναι πολύ σπάνιο. Η πρώτη Πανσέλινος γίνεται την 1η Αυγούστου και η τελευταία γίνεται 31 Αυγούστου. Δηλαδή έχουμε μία στην αρχή και μία στο τέλος του μήνα. Η πρώτη Πανσέλινος γίνεται στο ζώδιο του Υδροχώου, όπως θα πούμε παρακάτω, και η δεύτερη στο ζώδιο των Ιχθύων. Αν θυμάμαι και καλά, νομίζω στο ζώο των Ιχθύων, αφού έχει περάσει ο ήλιος στην Παρθένο, momentum, oh yes. 7 Ιχθύων η δεύτερη, 9 Υδροχώου η πρώτη. Βλέπω και καλά, στραβάδεις, yes. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ακούω διάφορα από εσάς και κάθε φορά πρέπει να δικαιολογούμε, δηλαδή πώς θα γίνει. Πρώτα πάντα το ρολόι πίσω που δείχνει μια συγκεκριμένη ώρα. Είναι μια συγκεκριμένη ώρα που την έχω βάλει επίτηδες. Είναι μια ώρα που έχω γνωρίσει κάποιο άτομο και θέλω να είναι εκεί, γιατί όσο είναι εκεί, θεωρώ ότι είναι καλό για αυτή τη συγκεκριμένη σχέση. Οπότε μην ψάχνετε γιατί το ρολόι έχει μείνει ακίνητο. Εκεί έχει μείνει επίτηδες. Λοιπόν, οπότε μην μου το ξαναπείτε. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη και το χάρτη του. Άλλοι ήσασταν θριαμβευτικοί στις κριτικές σας, άλλοι ήσασταν επιθετικοί. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα χάρτη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Με ενδιαφέρουν οι χάρτες των ιδιαίτερων ανθρώπων. Έχω κάνει και το χάρτη του Τακιμίτσου ή Μητσοτάκη ή Κούλη ή Κυριάκου ή όποτε θέλετε αλλιώς πείτε τον. Τον ανέφερα και 4 φορές. Λοιπόν, δεν σημαίνει βέβαια ότι λατρεύω το Μητσοτάκη. Ο συγκεκριμένος χάρτης, σας είπα πως έγινε γιατί ήθελα να δω αυτός ο άνθρωπος τελικά πώς σκέφτεται και πώς λειτουργήσε στις εκλογές αυτές, που και για μένα λειτουργήσε καλά, γιατί ήθελα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, τώρα, περαιτέρω, από ό,τι είδα κοριτσάκια, έχετε πάθει να του βρουτζά με τον Κάση, έτσι, με τον Κάση. Τον Λούις Κάση, θα τον κάνουμε έτσι, Λούις Κάση, θα είναι το καλλιτεχνικό το όνομα από εδώ και στο εξής, για να μην μας πιάνει και το πουρνο του τουμπ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι έχετε πάθει με τον Βουτζά με τον Λούις Κάση. Να πω εδώ βέβαια, άσχετο από το χάρτη του ανθρώπου, έμαθα και τον οροσκόπο του, αλλά δεν θα σας τον πω και δεν θα σας τον πω, διότι να ξέρετε ότι όταν γνωρίζουμε και τον οροσκόπο ενός ανθρώπου εκτός από την ημερομηνία γέννησής του, μπορούμε εύκολα να του κάνουμε μαγιολίκια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και δεν θα σας πω τον οροσκόπο ούτε την ώρα γέννησής του, και καλό είναι να μην τη λέτε και καλό είναι να μην τη λέει και ο ίδιος εάν με ακούει. Παρά μόνο σε ανθρώπους που εμπιστεύεται και σε αστρολόγους που εμπιστεύεται. Λοιπόν, το περίμενα αυτόν τον οροσκόπο, ήταν κοντά σε αυτό που περίμενα. Καλός είναι, δεν έχει άλλες εξηγήσεις. Το τρίτο λοιπόν που πρέπει να σας πω είναι ότι έχω βαρεθεί πάρα πολύ να μου γράφετε από κάτω σχόλια του τύπου «Έχω το τάδε μου εκεί και έχω το δύναμο εκεί και τι σημαίνει αυτό». Παιδιά, να κάνετε μαθήματα αστρολογίας, αν θέλετε να το μαθαίνετε. Δεν μπορώ να απαντάω σε 100.000 μηνύματα που μου λένε τι σημαίνει η σελήνη μου εδώ, τι σημαίνει η σελήνη μου εκεί. Αν είναι κάτι σχετικό με αυτό που λέμε, δηλαδή γεννήθηκα σε Πανσέλινο, σήμερα θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο. Οκ, μην μου πετάτε ξεκούδουνα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις Πανσελίνους. Η πρώτη λοιπόν γίνεται την 1η Αυγούστου, πρωτομηνιά, καλομηνιά, στις 9 του Υδροχώου. Κάνε ένα τετράγωνο με τον Δία, αυτή είναι η όψη που σχηματίζει η σημαντική, και ένα ψηλό οριακό, δεν θα το έλεγα ότι ισχύει και πολύ, εξάγωνο με τον... και ένα ναι. Αυτό, ένα τετράγωνο με τον Δία. Αυτή είναι η όψη που σχηματίζει. Άρα θα λέγαμε ότι είναι μια Πανσέλινο, ούτε πολύ άσχημη, ούτε πολύ καλή.
Είναι μια πανσέλινος πάρα πολύ συναισθηματική και πολύ ευαισθητοποιεί πολύ τους ανθρώπους σε σχέση με πολιτικά θέματα, με κοινωνικά θέματα, με την ανθρωπότητα, με τα ζητήματα της ανθρωπότητας. Τους κάνει πολύ φιλάνθρωπους. Εμένα γενικά μου αρέσει η σελήνη στον υδροχό. Και τώρα που είναι και πανσέλινος, θα γεμίσουμε λύπη για ανθρώπους που υποφέρουν, για ανθρώπους που στεναχωριούνται, για καταστάσεις που γίνονται, αλλά από την άλλη δεν είναι ιδιαίτερα αρνητική πανσέλινος. Για την ιστορία ονομάζεται πανσέλινος του Εξήριγχου. Ο Εξήριγχος είναι γνωστή μουρούνα, πέρα το όνομά της από τους Ινδιάνους, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί εκείνο τον καιρό ψάρευαν αυτό το ψάρι οι Ινδιάνοι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω επίσης ότι τον Αύγουστο μήνα ο ήλιος βρίσκεται το καλοκαίρι γενικά στο ψηλότερο σημείο της φαινομενικής τροχιάς του στον ουρανό και η Σελήνη πιο κοντά στον ορίζοντα από ποτέ, άρα τα πανσέλινη του Αυγούστου είναι, φαίνονται μεγάλες, φαίνονται ωραίες, φαίνονται πολύ κοντά στη γη, νομίζουμε θα το πιάσουμε το φεγγαράκι. Η επόμενη πανσέλινος, στην οποία δεν θα αναφερθούμε σήμερα πολύ αναλυτικά, είναι η μπλε πανσέλινος στις 31 του Αυγούστου και αυτό γίνεται γιατί η Σελήνη κάνει 29 μέρες περίπου πάνω κάτω για να ξαναγυρίσει, να περάσει στην ίδια φάση, δηλαδή Νέα Σελήνη, 3/4, 1/4 πανσέλινος, 2/4 χάση κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε αυτές τις σελήνες. Η δεύτερη σελήνη, η οποία σχηματίζεται στις 31 του, η δεύτερη πανσέλινος που σχηματίζεται στις 31 του μήνα, τη θεωρώ αρκετά πιο δύσκολη στις 9 του των Ιχθύων και αυτό γιατί κάνει μία όψη έστω και τετραγώνου, έστω και οριακά, γιατί είναι αποκλίνουσα, με τον... μισό λεπτό να το δω. 7 Ιχθύων με τον Κρόνο, κάνει μία όψη συνόδου με τον Κρόνο, κάνει όμως και ένα εξαγωνάκι με το Δία. Έχει και μία καλή όψη, αλλά τη θεωρώ πιο δύσκολη τη δεύτερη. Άλλωστε η δεύτερη όψη συμπίπτει με τον ανάδρομο Ερμή, της αναδρομές όλων των πλανητών και προετοιμάζεται και αν δεν έχει γίνει, ήδη έχει γίνει. Ναι, και το πέρασμα του Άρη στο Ζυγό. Από τη μια μεριά είναι καλό το ότι ο Άρη στο Ζυγό δεν συμπίπτει με την Πανσέλινο, από την άλλη όμως ο Άρη στο Ζυγό είναι ένας Άρης που δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη φάση και θα τα πούμε αναλυτικά αυτά όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για εκείνη την Πανσέλινο. Πάμε στην πρώτη πανσέλινο λοιπόν, στις 9. Αυτό το Βούντα, 9 του Ιδροχώου, 9 και 15, 16 μέρες του Ιδροχώου περίπου, πρώτη του μήνα και να δούμε πώς επηρεάζει γενικώς τα πράγματα και πώς επηρεάζει ιδιαίτερα τους ανθρώπους γενικά. Αυτή η πανσέλινος έχει να κάνει πάρα πολύ με τους ανέμους, γενικά ο υδροχώος, αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ συνήθως σε τέτοιες πανσελίνους έχουμε ή απόλυτη άπνοια ή αρκετά δυνατούς ανέμους. Παιδιά, άμα την Παναγία σας μιλάω, εδώ και 2,5 ώρες δεν έχει βγάλει άχνα. Λοιπόν, και σκοτώσω και αυτό. Θα σας αφήσω έξω απόψε. Θα σας αφήσω έξω. Έλα. Πιες. Θα βγεις. Πιες. Έλα μέσα σ' εσύ. Μέσα σ' εσύ. Μέσα. Απλά θέλω να μας σηκώσω από τον υπολογιστή, έτσι. Σε λίγο θα ξανανιαουρίσει. Δεν βγήκε έξω, απλά ήθελε να νιαουρίσει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν συνήθως έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα, περισσότερο, αλλά και με τις τεχνολογίες.
Θα υπάρξει λοιπόν αρκετή συζήτηση και ανησυχία γύρω από κάτι τεχνολογικό. Το ευσυγκίνητο της υπόθεσης επηρεάζει αρκετά την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, αυτή η παρσένος δηλαδή φέρνει μια μαζική, ένα μαζικό συνέστημα πολύ δυνατό, είτε πολύ αισιοδοξία χωρίς λόγο ή πολύ απεσιοδοξία χωρίς λόγο. Επηρεάζει γενικώς τις καταστάσεις. Επειδή επηρεάζει και την Τουρκία, πιθανώς να έχουμε και κάποιες από τις γνωστές βόλτες που κάνουν οι φίλοι μας, οι γειτονές μας στο Αιγαίο, μια πρόβα θα κάνουν τα παιδιά, γιατί έχουν συνεννοηθεί, καταλάβατε, τι θα πάρουν, οπότε θα κάνουν μια πρόβα, θα μπουν μέσα να δουν έτσι τι ψάρια έχει το Αιγαίο σε αυτά τα σημεία. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που μπορούν να παίξουν, δεν τη θεωρώ όμως ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τώρα για τις φωτιές τα έχω πει, μην τα ξαναλέω. Οπότε πάμε να δούμε τι κάνει για το κάθε ζώδιο χωριστά, από αυτή την υπερσυναισθηματικότητα. Και παρακαλώ τη φίλη μου 21 Κίκνη, που σε ευχαριστώ που μου στείλες μήνυμα και στο Viber. Ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, με τους οποίους έχω μια ιδιαίτερη σχέση μέσα στο κανάλι, όχι δεν αγαπώ τους υπόλοιπους, αλλά είναι κάποιοι που είναι ηγετικές δυνάμεις, καταλάβατε, είναι κινητήρι μοχλή. Οπότε, ναι, 21 Κίκνη, άρχισε να σημειώνεις. Και πάμε στον κρυό, λοιπόν, Παρσέλινος του Οξύριχου, στον υδροχό, πρώτη του μήνα, και τι φέρνει στα κρυαράκια. Έχει αρχίσει ήδη η επιρροή της, να πούμε ότι η επιρροή της είναι 3-4 μέρες πριν και 3-4 μετά, εκτός αν πρόκειται για πολύ δυνατή Παρσέλινο ή για έκλειψη. Αυτή δεν είναι μια τέτοια Παρσέλινος, άρα μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκινάει η επιρροή της και θα κρατήσει και 3-4 μέρες μετά, δηλαδή μέχρι τις 3-4 του Αυγούστου. Για τα κρυάρια, αυτή η Παρσέλινος είναι σχετικά καλή. Τους κάνει πάρα πολύ φιλικούς, πάρα πολύ κοινωνικούς και βεβαίως αυτό μπορεί να προκαλέσει και έτσι κάποιες λάθος κρίσεις στις επαφές τους με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να κάνουμε παρέα και με ανθρώπους που δεν είναι και πολύ τσόι, αλλά εκείνη τη στιγμή πάνω στον ενθουσιασμό, ειδικά αν έχουν πάει διακοπές, θα κάνουμε παρέα και με κάποιους βλάκες. Τώρα, άμα σου πετάξει το τασάκι στο κεφάλι, θα φταίω εγώ. Είμαι περίεργη αν θα βγει. Ένα. Δύο. Αντελάξει κι εσύ. Τους. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά αν είστε διακοπές και πιάσετε παρέα με κόσμο, θα είσαστε ακόμα πιο έτσι στη συμπεριφορά σας κοινωνική. Προσέξτε έρωτες επιπόλαιους που μπορεί να έρθουν αυτή την Παρσέλινο. Φροντίστε ιδιαίτερα τα παιδιά σας, τα οποία επίσης κινούνται με κάποια επιπολαιότητα. Με κάποιους φίλους μπορεί να έχετε έτσι καταστάσεις ευσυγκινησίας, δηλαδή να σας στεναχωρούν πολύ, να σας κάνουν να χαιρεστείτε πολύ, να νιώσετε πολύ κοντά. Δηλαδή, είναι ακραία τα συναισθήματα με τους φίλους. Τώρα, αν είστε από τα κρυάρια που βγαίνετε στο φως, δηλαδή βγαίνετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, γενικά φαίνεστε, η Παρσέλινος αυτή σας βοηθάει να μαγέψετε τους άλλους, αλλά θα έχετε και καλές και κακές κριτικές. Και πάμε στον Ταύρο, ο οποίος, παρότι η Παρσέλινος του κάνει ένα τετραγωνάκι, φαίνεται πως του δίνει μία επαγγελματική ευκαιρία ή μία ευκαιρία να αναδειχθεί κοινωνικά. Όμως, αυτή η ευκαιρία να αναδειχθεί κοινωνικά ή επαγγελματικά έχει και κάποιο κόστος, είναι το τετράγωνο με το Δία, είτε σε κούραση, είτε σε επαφές με ανθρώπους που δεν πολύ γουστάρει και πρέπει αναγκαστικά, ψυχαναγκαστικά, αν θέλετε, να τους κάνει παρέα. Από την άλλη, έχει και κάποια τρεξίματα για θέματα σπιτιού ή οικογένειας που τον ζορίζουν. Αλλά γενικώς θα έλεγα ότι μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη έτσι, κατάσταση που κάνει η Σελήνη, που σας κάνει να συμπεριφέρεστε λίγο σαν μανιοκαταθλιπτική εσείς οι Ταύροι, δηλαδή οι πολλοί που τα πάνω σας, «Α, τι ωραία, όλα καλά», ή πολύ στα κάτω σας, ή και τα δύο, θεωρώ ότι θα σας φέρει και μια επαγγελματική ευκαιρία, την οποία όμως πρέπει να την προσέξετε. Πάντα ό,τι είναι στην Παρσέλινο είναι πολύ δυνατό,
αλλά έχει και κάποιο κόστος είτε σε κούραση είτε σε οτιδήποτε. Είτε σε συμβιβασμούς είτε γενικά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τους διδύμους. Πολύ ωραία αυτή η πανσέλινος για σας. Και στον ένα το ηλιακό σας φαίνεται να φωτίζει το μυαλό σας, άρα δηλαδή να σας φέρει μία έπνευση. Έτσι ένα, θα το πούμε, μια ιδέα σαν τον κύριο Γρανάζη. Θα ανάψει ένα λαμπάκι, όπως υποφτάσετε μεγαλύτερη και διαβάζετε Mickey Mouse. Τέλος πάντων, θα ανάψει ένα λαμπάκι και θα σας έρθει μία φώτιση, μία ιδέα καλή, η οποία αν μπείτε και στον κόπο να την κάνετε πράξη, γιατί καμιά φορά συναισθηματικά μας θέλουμε να κάνουμε πολλά, αλλά στην πράξη κολλάμε. Αν την κάνετε πράξη θα είναι πολύ καλό. Ναι, από ξένους ή από το εξωτερικό, ή από αδέρφια, από φίλους, ή από κοντινούς ανθρώπους, θα σας χαροποιήσουν. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή πανσέλινος για σας και αν είστε από αυτούς που για κάποιο λόγο, έστω και μέσα στο καλοκαίρι, δίνετε εξετάσεις, ή ασχολείστε με κάτι ακαδημαϊκό πνευματικό, θα πάτε πολύ καλά. Επίσης, πολύ καλά θα πάτε και όσοι ασχολείστε με τουρισμό, κοινωνικά θέματα και τέτοια, παρότι θα ανησυχήσετε κατά διαστήματα για διάφορα. Η καρδιά τους καρκίνους, η πανσέλινος αυτή θα φέρει money, λεφτάκια. Και επειδή δεν υπάρχει καρκίνος που να μην θέλει λεφτάκια, θεωρώ ότι η είδηση από μόνη της έχει χύσει στα αυτιά σας σαν το κελάιδις με ενός αηδονιού. Τώρα αυτά τα λεφτάκια πώς θα έρθουν, θα είναι μαύρα, θα είναι κρυφά, θα είναι κρυφά από κάποιους, θα είναι υπό τη μορφή βοηθήματος από συγγενείς, φίλους κάποιους. Χαρισμένα είναι, αλλά ξέρετε, στη λούφα. Ή είναι μαύρα λεφτά ή είναι κάποια επιδότηση, κάποια κληρονομιά, κάτι που έρχεται με τη μορφή ενός δώρου. Μπορεί όμως να είναι και ένα δώρο. Μπορεί επίσης να είναι ένα πολύ καλό σεξάκι. Αν όμως είναι άγνωστο το άτομο το οποίο θα συνευρεθείτε, και προσέξτε εδώ τώρα, αυτό έχει μια σημασία, επειδή η πανσέλινος θολώνει λίγο τα κάνει πολύ έντονα τα συναισθήματα, μην πέσετε σαν τρελή στον έρωτα, πρώτον δείτε με τι άτομο έχετε πλέξει και βεβαίως, αν δεν το ξέρετε, και βεβαίως πρέπει να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Για τα λιοντάρια, αυτή η πανσέλινος είναι μια πανσέλινος άκρος ερωτική και μάλιστα μια πανσέλινος που φέρνει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και για νέες σχέσεις, σοβαρές σχέσεις. Ή μπορεί να μπείτε στη διαδικασία μια σχέση η οποία είναι σημαντική για σας να την επισημοποιήσετε. Πιστεύω ότι θα σας φέρει μια χαρά αυτή η πανσέλινος, παρότι συναισθηματικά θα είσαστε λίγο στα down σας, για πράγματα που αφορούν κυρίως στο παρελθόν σας και όχι τόσο στο παρόν σας, δηλαδή τι είχε γίνει τότε που με ρίχνει η κοινωνική κατάσταση, μια δουλειά που την άφησα γιατί έπρεπε να την αφήσω, αυτά, για κάτι παλιό είσαστε στεναχωρημένοι, όμως αυτή η πανσέλινος μπορεί να σας φέρει μια καινούργια συνεργασία, πολύ καλή, ή να σας φέρει μια καινούργια σχέση ή μια γνωριμία σημαντική για τη ζωή σας, αλλά θα πρέπει να κάτσετε να ψάξετε εάν είναι για καλό ή για κακό αυτή η γνωριμία. Δηλαδή για κακό δεν μπορεί να είναι πολύ, απλά μπορεί να σας αποπροσανατολίσει, να σας τάξει περισσότερα από αυτά που μπορεί να σας δώσει. Και πάμε στους και στις παρθένους, που δυστυχώς για εσάς η πανσέλινος αυτή φέρνει δουλειά. Θα μου πεις όλους καλά έπεσε, εμάς φύλαξε το χειρότερο. Εντάξει. Okay, τι να κάνουμε, και η δουλειά καλή είναι. Ή φαίνει διάφορες υποχρεώσεις, κάτι που έχετε αφήσει στη μέση και πρέπει να το τελειώσετε, κάτι γραφειοκρατικό που το είχατε ξεχάσει. Ή μπορεί να σας βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείτε με την υγεία σας. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να έχετε κάποια μικρή ενόχληση, να πάτε να το κοιτάξετε, να ανησυχήσετε, αλλά να πάνε όλα καλά. Ή μπορεί απλώς να μπείτε σε ένα mood, να βελτιώσετε την εμφάνιση και τον οργανισμό σας, να αρχίσετε μια πιο καλή δίαιτα, διατροφή θα το πω σωστά, να τρώτε πιο πολλά φρούτα, να ασκήσετε περισσότερο, όλα αυτά είναι καλά. Προσέξτε όμως και τον ήλιο και τη ζέστη και γενικά και το μάτι, αν το πιστεύετε. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς, πάρα πολύ ωραία αυτή η πανσέλινος, εξαιρετική για εσάς και είναι μια πανσέλινος ερωτική, δημιουργική, καλλιτεχνική και διασκεδαστική. Θα έλεγα λοιπόν ότι για σας αυτή η πανσέλινος είναι πιο ευνοϊκή από οποιονδήποτε άλλο ζώδιο. Και ευτυχώς έρχεται πάνω σε μια στιγμή που μπαίνει ο Άρης στο ζώδιό σας να σας μαλακώσει λιγάκι, γιατί είσαστε λίγο στην τσίτα και έτοιμοι, μα έτοιμοι όμως, να κάνετε κάποια βλακεία από αυτές τις συνηθισμένες που κάνετε εσείς οι σύζυγοι.
λόγω παρορμητισμού. Ευτυχώς αυτή η πανσέλινος φαίνεται ότι θα σας συμμαζέψει ή θα σας στρέψει αλλού την προσοχή, οπότε τουλάχιστον προς το παρόν λίγο θα ξεφύγετε από τον κίνδυνο του Άρη. Ερωτική λοιπόν πανσέλινος, δημιουργική πανσέλινος, καλλιτεχνική πανσέλινος, μια πανσέλινος που μπορεί να φέρει χαρές από τα παιδιά σας, γενικώς πολύ ωραία. Ωραίες θα είναι αυτές οι μέρες, άσχετα αν γενικά η πανσέλινος πάντα φέρνει ένα μπούκωμα συναισθηματικό, ένα ρήξιμο, γενικά φέρνει και δύσκολα πράγματα, θεωρώ ότι για σας είναι καλή. Και πάμε, θα σας κάνει βέβαια υπερσυναισθηματικούς, γι' αυτό προσέξτε τι λέτε και μην δηλώνετε πράγματα που δεν τα πιστεύετε, του τύπου είμαι ερωτευμένος, σας αγαπώ, ερωτευμένη, σε αγαπώ, σε λατρεύω, θα κάνω αυτό για σένα, θέλεις, πώς το λέει ο άλλος, τι θέλεις να κάνω για σένα, θες να κόψω τις φλέβες μου, τι λέει τέλος πάντων, μιλάτε πράγματα που δεν τα πιστεύετε, γιατί θα σε παντρευτώ και άλλα τέτοια, θα τα βρείτε μπροστά σας μετά και θα ξέρετε πώς να το μαζέψετε το σκηνή. Αν τώρα είστε από τους ζυγούς που είδατε εμένα λίγο παραπάνω σε εσάς, που θέλετε να κάνετε παιδάκια, εκμεταλλευτείτε αυτή την πανσέλινο αν είστε σε μέρες ορυξίας ή σε μέρες γόνιμες, διότι σας κάνει υπεργόνιμους. Λοιπόν, πάμε στους Σκορπιούς. Φαίνεται ότι αυτή η πανσέλινος έχει να κάνει περισσότερο με το σπίτι και την οικογένειά σας. Βαρετά πράγματα. Θα μου πείτε, δεν είναι όμως και άσχημα, διότι υπάρχουν δύο τεινά. Ένα τεινό είναι να πάρετε επιτέλους κάποιο ακίνητο που το έχετε στο μάτι. Η δεύτερη περίπτωση είναι να φτιάξετε το σπίτι σας, να το κάνετε καλύτερο. Η τρίτη περίπτωση είναι να έχετε ευχάριστα νέα που θα τα μοιραστείτε με την οικογένεια, να συναντηθείτε με πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία τα αγαπάτε και να περάσετε καλά μαζί. Υπάρχει όμως πάντα και η πιθανότητα να βρεθείτε στο πατρικό σας ή στα χώματα των προγόνων σας. Τέλος πάντων, ενώ παίζει και μια πιθανότητα για μια δουλειά η οποία μπορεί να γίνει από το σπίτι ή σχετικά εύκολη. Συναισθηματικά βέβαια αυτή η πανσέλινος θα σας κάνει πάρα πολύ ευσυγκίνητους, θα κλαίτε χωρίς λόγο, οι ερμόνες σας θα πάθουν ένα κόκομπλόκο, αλλά γενικά φαίνει και καλά. Για τους υδροχώους είναι μια πανσέλινος που επιτέλους θα τους βάλει να πρωταγωνιστήσουν. Και ίσως μετά από πολύ καιρό, πολύ καιρό που είσαστε στον άφανο, στην τιμωρία, εσείς στη γωνία με το ένα πόδι, όπως κάναμε παλιά στο σχολείο, με το ένα πόδι στη στάση Πελεκάνου, ίσως μετά από όλη αυτή την τιμωρία, λοιπόν, αυτή η πανσέλινος να σας ξαναφέρει στο προσκήνιο και κάτι να κερδίσετε με το σπαθί σας κιόλας. Δηλαδή, κάτι θα σας κάνει να λάμψετε και ίσως αυτή η λάμψη να εκφραστεί είτε με μια ωραία σχέση, είτε με μια ωραία δουλειά, είτε με μια ανάδειξη της προσωπικότητάς σας, είτε με μια προαγωγή, είτε γενικά με κάτι που θα σας κάνει να φανείτε ή θα σας ανεβάσει σε ένα βάθρο. Προσέξτε μόνο μην πέσετε, γιατί σας κάνει και πάρα πολύ συναισθηματικούς και μπορεί να αρχίσετε να λέτε μπούρδες. Και για εσάς ότι και για τους ζυγούς μιλάτε πράγματα που δεν τα πιστεύετε. Και πάμε στα ψαράκια που η πανσέλινος είναι στο 12ο ηλιακό, άρα είναι μέρες ξεκούρασης για εσάς, χαλάρωσης, γαλήνης, αλλά και πολύ ωραίες μέρες για να φροντίσετε τον οργανισμό σας, να κάνετε πνευματικά πράγματα, να κάνετε καλλιτεχνικά πράγματα, να δείτε κρυφές σχέσεις αν έχετε τίποτα πονηρά έτσι, πράγματα αυτά, γιατί τα κάνετε εσείς τα ψάρια αυτά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ενώ και εσείς όπως και η Παρθένα έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε τον οργανισμό σας και την υγεία σας, είτε με μικροπροβλήματα που θα τα λύσετε, είτε γιατί θα ξεκινήσετε κι εσείς κάτι καλύτερο στην καθημερινότητά σας και στην προσωπική σας ζωή. Καλή είναι αυτή η πανσέλινος και για τα εργασιακά σας. Ο φόρτος δουλειάς όμως δεν σας εγκαταλείπει. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και ένα Κρόνο. Πολλά φυλάκια. Θα ξαναρθούμε με την επόμενη πανσέλινο και με τα γενικές προβλέψεις πάλι για τον Αύγουστο, για τον κόσμο, για τα γεωπολιτικά κτλ. Που δεν το έχουμε κάνει.